ενημέρωση που έγινε, η συζήτηση που έγινε, νομίζω ότι δεν μπορεί παρά να είναι κριτήριο και για τους συνταξιούχους και για τους εργαζόμενους, το οποίο θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους πηγαίνοντας και προς την κάλπη στις 9 Ιουνίου, στις ευρωεκλογές, και συνολικά, γιατί οι διεκδικήσεις για τα εργασιακά και το όλο ζήτημα των συνταξιοδοτικών είναι καθημερινές και δίνονται αγώνες με πολύ συγκεκριμένα αιτήματα και από τους εργαζόμενους και από τους συνταξιούχους. Νομίζω ότι είναι καθαρό και δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι αυτά δεν ήρθαν από το πουθενά. Είναι ψηφισμένοι νόμοι, μνημονιακοί νόμοι, εφαρμοστικοί νόμοι μετά τα μνημόνια, όπως ο νόμος Κατρούγκαλου αντίστοιχα, που ήρθαν να δώσουν το τελειωτικό χτύπημα στα εργασιακά, στα ασφαλιστικό, στα συνταξιοδοτικά. Και το λέω αυτό γιατί δεν μπορούμε. Η κοινή συνισταμένη των προηγούμενων που μίλησαν είναι το κοστολογημένο πρόγραμμα. Είτε αφορά τις συντάξεις, είτε αφορά τις αυξήσεις στους μισθούς, είτε αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα, οτιδήποτε. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να το πω πιο απλά, οι συντάξεις ουσιαστικά έχουν προσαρμοστεί στο Σύμφωνο Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το λέω γιατί τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξέρουμε καλά ότι εκεί αποφασίζονται, συνδιαμορφώνονται και δίνονται οδηγίες και κατευθύνσεις που εδώ υλοποιούνται και εξειδικεύονται σχεδόν στο ακέραιο. Περίπου το 90% όσων ψηφίζονται εδώ και αφορούν τα εργασιακά, ξαναλέω, το ασφαλιστικό, τα συνταξιοδοτικά, είναι τέτοιες οδηγίες. Οπότε δεν μπορούμε να ερχόμαστε και να συζητάμε σαν να έπεσαν εδώ πουθενά. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Έχουν μπει συγκεκριμένα ονόματα, υπουργοί, βουλευτές, ευρωβουλευτές που τα έχουν ψηφίσει. Ένα σχόλιο αυτό. Δεύτερο σχόλιο είναι ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, δίνονται πολύ σκληρές μάχες για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, για να γυρίσουν οι μισθοί, να πάρουμε αυξήσεις στα όρια πρώτων μνημονιακών περικοπών. Και το σχόλιο που θέλω να κάνω, ακόμα και για τις διαδικασίες, για παράδειγμα, εγώ είμαι νοσοκομιακή γιατρός και εκλεγμένη στην Ομοσπονδία των Γιατρών. Έχουμε δικαιωθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, από προσφυγή που κάναμε, ότι κρίνονται αντισυνταγματικές οι περικοπές που μας έχουν γίνει. Δεν δίνονται τα χρήματα με πολιτική απόφαση. Οπότε το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικό. Και είτε αφορά τους μισθούς μας, είτε αφορά τις αποδοχές και το πώς ζούμε, είτε αφορά τις συντάξεις, μπαίνει μπροστά το κόστος. Οι συντάξεις θεωρούνται κόστος. Είναι βαρύδι αυτή τη στιγμή. Και είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Και αντί να μιλάμε για καλύτερες συνθήκες ζωής, αντί να μιλάμε για μείωση του εργάσιμου χρόνου το 2024, ακούμε 13 ώρα και ψηφισμένα αυτά. 13 ώρα, εξαήμερη εργασία, δύο δικαίωμα του εργαζόμενου να δουλεύει σε δύο εργοδότες, λες και κάποιος θέλει να δουλεύει παραπάνω. Το δικαίωμα σε δουλειά με αξιοπρεπείς αποδοχές θα έπρεπε να είναι στο πρωινό ωράριο του εργαζόμενου ή τέλος πάντων σε ό,τι εργασία κάνει. Δεν μπορεί να δίνεται το δικαίωμα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, γιατί αυτό δεν είναι επιλογή από ένα σημείο και πέρα, για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων σήμερα, να δουλεύουν πολύ παραπάνω για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους υπό αυτές τις συνθήκες. Περισσεύει αυτός ο, θα το πω, ψευτοκαυγά. Ναι. Που παρακολουθούμε εδώ και κάποια λίγα λεπτά. Ένα λεπτό είναι, 1,5 παραπάνω. 1,5 λεπτό, εντάξει. Γιατί είναι η κατάσταση που ζούμε σήμερα είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών. Ναι. Κυβερνήσεων που διαδοχικά η μία μετά την άλλη, υπουργοί που ο ένας μετά τον άλλον, βουλευτές που ο ένας μετά τον άλλον, έχουν ψηφίσει και έχουν φέρει την κατάσταση μέχρι εδώ. Για τις συντάξεις. Τι προτείνετε για την κατώτατη σύνταξη? Να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Ναι, και πρώτον. Μετά, και μετά. Να γυρίσουν οι συντάξεις στα επίπεδα πρώτων μνημονιακών περικοπών. Αν ήμασταν κυβέρνηση, θα περνάγαμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε να δείτε. Το κόστος το δικό σας. Αυτό προτείνετε που το κατηγορείτε τόση ώρα. Το Πασόκ δεν ξέρω ποιες συντάξεις ακριβώς. Γιατί το Πασόκ δεν ξέρω. Είχαμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία λίγο πριν. Θέλω να πω ότι υπάρχουν, καταρχάς υπάρχουν αιτήματα των συνταξιουχικών οργανώσεων που δεν γίνονται αποδεκτά ούτε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έγιναν ούτε τώρα από την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Για επαναφορά των συντάξεων, για 13η-14η σύνταξη. Επαναφορά τη επίπεδα, ποια επίπεδα εννοείται? Στα επίπεδα πρώτων περικοπών, πρώτων μνημονιακών περικοπών. Γίνονται αγώνες και κινηματικοί. Ήταν εδώ και ο Κουμπούρης πριν από 2-3 μέρες και μας τα έλεγε και αναλυτικά, νομίζω. Και ο Δήμος Κουμπούρης που δίνει αγώνες. Να σας τα πει. Το γνωρίζω. Συγκεκριμένα. Και αντίστοιχα με τα μισθολογικά. Τώρα καταλαβαίνουμε, περισσεύει η περιγραφή τη πραγματικότητα. Ο καθένα, είτε εργαζόμενο σήμερα, όχι, γι' αυτό είναι καλό να ακούγονται και προτάσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό σας ξέρει πολύ καλά μέχρι ποια μέρα του μήνα φτάνει ο μισθός ή η σύνταξη. Ναι.
Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Ότι όση προσπάθεια κάνει είτε η κυβέρνηση είτε η αντιπολίτευση και να πάρει το ίδιο είναι, ναι, να παρουσιάσει κάτι άλλο το άσπρο μαύρο, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Ωραία, και τα στοιχεία λένε αυτό. Είναι κάποιες διαδοχικές προκλήσεις της Τουρκίας. Γίνεται σε αυτό το πλαίσιο. Το ένα είναι οι ναύτεξ που δεσμεύουν περιοχές του Αιγαίου. Είναι οι αντιδράσεις στη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Είναι τώρα το τελευταίο με τη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί. Η μία πλευρά. Το δεύτερο είναι ότι σε όλες τις ως τώρα συναντήσεις, γιατί δεν είναι η πρώτη που γίνεται, ναι, και φυσικά δεν θα είναι και η τελευταία, το αποτέλεσμα επί της ουσίας είναι διαδοχικές υποχωρήσεις από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης που έχουμε προειδοποιήσει από καιρό, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται σε αυτό το πλαίσιο οι συνομιλίες, για άνοιγμα του δρόμου σε συνδιαχείριση και συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Πάντως, κύριε Σταματέλου, να σας εσείς πω, βάλατε θέμα να μην γίνει επίσκεψη τελικά. Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Εμείς μιλάμε για το τι αναμένεται ως αποτέλεσμα της επίσκεψης. Θα κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου στον εφησυχασμό που προσπαθεί να καλλιεργήσει για άλλη μια φορά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όταν όλα αυτά γίνονται υπό την ατοϊκή ομπρέλα. Γιατί να θυμίσουμε ότι για το ΝΑΤΟ το Αιγαίο αναγνωρίζεται ως γκρίζα ζώνη, να αναγνωρίσουμε ότι σε όλες τις προκλήσεις της τουρκικής πλευράς η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ επί της ουσίας είναι βρείτε τα μεταξύ σας και αν το ξανακάνετε θα σας τραβήξουμε το αυτί, σε εισαγωγικά το λέω, και δεν μπορεί να υπάρχει κανένας εφησυχασμός σε ό,τι έχει να κάνει με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αυτό θέλουμε. Είναι επικίνδυνος ο εφησυχασμός. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει καμία εμπιστοσύνη ο ελληνικός λαός στους συμμάχους που παρουσιάζονται ως σύμμαχοι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι άλλη η θέση που παίρνουν και απέναντι στην Τουρκία. Νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι συνολικά η κατάσταση στα Βαλκάνια μυρίζει μπαρούτι. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Και επιβεβαιώνεται, πρέπει να το πούμε, ότι η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, που λεγόταν τότε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και από όσους στήριζαν τη Συμφωνία των Πρεσπών και προχώρησε με αυτά τα δεδομένα, καθόλου κάθε άλλο παρά εξομάλυνε την κατάσταση, κάθε άλλο παρά ήταν παράγοντας σταθεροποίησης, κάθε άλλο παρά σημαίνει ότι έχει λυθεί το ζήτημα με την κατάσταση στα Βαλκάνια. Δεν νομίζω, ήταν όνειρο απατηλό να πιστεύει κάποιος ότι το να ενταχθεί η χώρα αυτή στο ΝΑΤΟ θα βελτίωνε και θα... Εντάξει. Ναι. Η εξασφάλιζε πως, την ειρήνη. Υπήρχε πάντως μια σχετική ηρεμία σχέσεις... μεταξύ των δύο χωρών. Πάντως από σταθεροποίηση δεν είχαμε. Ναι. Από σταθεροποίηση. Τι συζητάμε τώρα. Όχι, όχι. Άλλο η ένταξη του ΝΑΤΟ. Έχουμε εξελίξεις. Έχουμε εξελίξεις στην Αλβανία. Έχουμε εξελίξεις στο Κόσοβο. Και πού να δείτε στην Αμερική που να ξαναγυρίσει ο Τραμπ. Το αφήνουμε. Τι λέμε αυτό τώρα. Αυτό είπα. Λέω ότι η κατάσταση στα Βαλκάνια, λέω ότι δεν είναι εγγύητης το ΝΑΤΟ σε καμία περίπτωση για τις εξελίξεις που γίνονται. Και ειδικά για το Κόσοβο. Πώς συμφωνούμε. Πώς συμφωνείτε. Είστε με τα μπούνια μέσα. Πώς συμφωνείτε. Η ιερή απόφαση και η ιερή αμυντική συμμαχία το λέει. Δεν το είπε ο Κασελάκης. Η ιερή αμυντική το παρατάξει ο κύριος Κασελάκης, αν θέλετε. Δεν παίξατε ρόλο στο να προχωρήσει και να. Ακούστε, η στάση σας στη Συμφωνία των Πρεσπών ήταν ιστορικό όμιλο για την ίδια την ιστορία του. Α, καλά, είστε εκτός τόπου και χρόνου. Όχι, εσείς είστε εκτός τόπου και χρόνου. Είστε εκτός τόπου και χρόνου. Διότι δεν σεβαστήκατε καν την ιστορία του κόμματός σας. Δεν έχετε παρακολουθήσει, δεν ξέρετε καν τι έχουμε πει. Δεν έχετε άποψη, το δέχομαι. Δεν έχω. Αλλά πρέπει να παραδεχτείτε ότι με τις κινήσεις που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε σύνθετε πάτημα. Σύνθετε γεωγραφικό προσανατολισμό και δεν ήταν, μόνο το όνομα της, δεν ήταν μόνο το θέμα της ονομασίας. Ήταν συνολικά εξελίξει στα Βαλκάνια και μέσω από την ένταξη αλήθεια. Της Βόρειας Μακεδονίας και δεν είναι αμεληταία, είναι το βασικό, η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και το ποιοι είναι οι σχεδιασμοί συνολικά για τα Βαλκάνια. Το ίδιο κάνατε και με τη χώρα μας. Την κάνατε ένα ανατολικό στρατόπεδο. Σούδα, Αλεξανδρούπολη, μην τα ξεχνάμε αυτά. Τα κάνατε. Τις επόμενες ημέρες το Κομμουνιστικό Κόμμα θα δώσει τη μάχη των ευρωεκλογών κάνοντας την προσπάθεια η συζήτηση να αφορά όλα τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τον ελληνικό λαό. Και θα καλέσουμε να πάει στις κάλπες έχοντας σαν κριτήριο
συνολικά τη ζωή του. Έχοντας σαν κριτήριο όλες τις πλευρές, είτε αυτό αφορά την εμπλοκή της χώρας όλο και πιο βαθιά σε επικίνδυνες πολεμικές κινήσεις. Θυμίζω πολύ σύντομα ότι συμμετέχουμε ενεργά σε δύο πολεμικά μέτωπα, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, ενεργά. Κριτήριο τη ζωή του συνολικά εργασιακά, κριτήριο την κατάσταση στην υγεία και στην παιδεία, κριτήριο την κατάσταση που αφορά τους σιδηροδρόμους, τα έργα προστασίας στη ζωή του. Γιατί, κλείνω με αυτό, όλα αφορούν αποφάσεις και κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν υπερψηφιστεί διαδοχικά. Δεν είναι οι ευθύνες μόνο σε μια κυβέρνηση.